ξεκινήσουμε από τον κύριο Μεταξά. Και γιατί θα ξεκινήσουμε από εσάς? Γιατί χθες βγήκε μία μέτρηση που σας δείχνει, θα τη δείξουμε κιόλας, στις προράτα είναι, στα ίσα ακριβώς με τον ΣΥΡΙΖΑ, 10,5-10,5, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, πρώτη Νέα Δημοκρατία. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μεταξά, τώρα το ΚΚΕ κερδίζει λόγω της αναταραχής των ΣΥΡΙΖΑ ή πείθουν οι θέσεις περισσότερο? Γιατί το ΚΚΕ δεν άλλαξε θέσεις. Αυτές τις θέσεις είχατε πάντα. Τώρα γιατί σας έρχεται κόσμος? Κοιτάξτε, νομίζω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ΚΚΕ δεν βάζει καταρχάς αριθμητικούς στόχους. Θέλω να πω, δεν είναι τώρα μάχη πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης. Έχει αξία όμως, γιατί δεν έχει αξία για εσάς. Νομίζω ότι απαντάει στο ερώτημά σας το στοιχείο από τη χθεσινή δημοσκόπηση που λέει ποιος, κατά τη γνώμη του κόσμου, κάνει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι ένα 17% είναι πρώτο το ΚΚΕ. Νομίζουμε ότι αυτό είναι και αποτελεί... επιστροφή των δυνάμεων, οι οποίες ενδεχομένως, ενώ είχαν στο μυαλό τους τι να ψηφίσω, ΚΚΕ ή ΣΥΡΙΖΑ, ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα λέει, όχι, λάθος ήταν η επιλογή μου αυτή, να γυρίσω στο ΚΚΕ. Κοιτάξτε, γιατί είμαι αριστερός. Ναι, εκφράζεται και ένα τέτοιο ρεύμα που είναι θετικό, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος βγάζει συμπεράσματα από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ως κομμάτι της πορείας της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι ελπιδοφόρο, γιατί εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι τι? Να ενισχυθεί το ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι στην κυβερνητική, στην κυρίαρχη πολιτική. Έχουμε μέτωπα πολλά μπροστά μας και σήμερα. Είναι το φορολογικό για τους επαγγελματίες και έχουν κινητοποιήσεις. Η ακρίβεια, είναι ο πόλεμος. Μπορεί βέβαια έχουμε πολλά μέτωπα τα οποία. Άλλη αριστερή επιλογή αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, το ξέρετε. Νομίζουμε ότι η μόνη επιλογή σε σχέση με το ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή, ποιος το έχει κάνει πράξη στο δρόμο, μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, να αντιπαρατεθεί σε αυτή την πολιτική που τσακίζει πραγματικά το λαό, μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι είναι το ΚΚΕ. Να σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Το προηγούμενο διάστημα και την προηγούμενη τετραετία, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η στρατηγική τους σύμπλευση, νομίζουμε ότι αρχίζει και την καταλαβαίνει και όλο και περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι σήμερα στους δρόμους θα κριθεί το ζήτημα του φορολογικού των αυτοπασχολούμενων, σαν μια πρώτη απάντηση. Είναι πάρα πολύ τομείς που είναι στον δρόμο. Πάρα πολύ τομείς, σε όλη την Ελλάδα. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση τώρα πρέπει. Και λοιπά, δεν είναι προς τη. Κοιτάξτε, να σας πω τώρα, όταν μεσοσταθμή στο δημόσιο είναι 4,6%, ενώ μόλις πέρσι έχουμε μία μείωση του μισθού πραγματική 7,2%. Είναι αστείο να μιλάμε μετά από 12 χρόνια για αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα ότι ο λαϊκός παράγοντας, και εδώ και με πιο δυνατό ΚΚΕ, μπορεί και να αποτρέψει, μπορεί και να ανοίξει και δρόμο προοπτικής. Αυτό βγαίνει σαν συμπέρασμα το οποίο κρατάμε.